ασθενοφόρο που πήγαινε. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε χθες το απόγευμα 13χρονο σε πάρκο της Νέας Μαγνησίας κατά τη διάρκεια διένεξης δύο ομάδων ανηλίκων. Οι δύο παρέες των ανήλικων αγοριών άρχισαν να μαλώνουν μεταξύ τους. Ο ένας από αυτούς χτύπησε το 13χρονο σύμφωνα με την καταγγελία του στο πρόσωπο και στο χέρι. Είναι δυνατόν τώρα παιδάκια 13 ετών να εμπλέκονται σε τέτοιες καταστάσεις? Λίγα 24 ώρα νωρίτερα, δύο παρέες ανηλίκων πρωταγωνίστησαν σε δύο διαδοχικά επεισόδια στην περιοχή του Ευόσμου με ξυλοδαρμούς και συλλήψεις. Εδώ και πάρα πολύ καιρό μαζεύονται στο σχολείο μπροστά ή στον προάβλιο χώρο μέσα ή απ' έξω στο πάρκο και κάνουν φασαρίες. Τα αιματηρά επεισόδια και συμπλοκές μεταξύ των ανηλίκων έχουν σημάνει σταγερμό στις αρχές, αφού μόνο στη Θεσσαλονίκη την τελευταία εβδομάδα σημειώθηκαν τρία αιματηρά επεισόδια με πρωταγωνιστές παιδιά ηλικίας από 13 ως 15 ετών. Συγκρούονται λεκτικά και στη συνέχεια χτυπιούνται. Επίθεση από συνομιλικούς του είχε δεχθεί πριν από λίγους μήνες στην πλατεία Ευόσμου ένας ακόμα 15χρονος. Του επιτέθηκαν 7 άτομα, τον ξυλοκόπησαν, βάναυσαν, νοσηλεύτηκε στο γεννηματάς επί 4 ημέρες. 9 μήνες τώρα τρέχουμε κάνοντας φυσικοθεραπείες. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της ελληνικής αστυνομίας, το 2021 αυξήθηκε κατά 27% η παραβατικότητα μεταξύ ανηλίκων σε σχέση με το 20. Αυξάνονται φούλτα αυτά τα επεισόδια, ειδικά με τον κορονοϊό κιόλας που βγαίναμε και πολύ και απλά θέλαμε να ξεσπάσουμε κάπου. Είναι κοινωνικά φαινόμενα τα οποία έχουν πολλές διαστάσεις. Απλά όσον αφορά το αστυνομικό κομμάτι, θα πρέπει να αυξηθεί η προληπτική αστυνόμευση. Προτεραιότητά μας είναι η αντιμετώπιση της μικρής και μεσαίας εγκληματικότητας στις πόλεις και τις γειτονιές. Υπερδιπλασιάσαμε τις νυχτερινές τελεχωμένες περιπολίες στο λεκανοπέδιο της Αττικής και τις επιχειρήσεις. Μόνο το 2021 οι αστυνομικές αρχές χειρίστηκαν 1.179 υποθέσεις, με τους ανήλικους δράστες να ανέρχονται σε 1.750.